Σήμερα έτσι που μείναμε να με έφτιαμε τελειά ακτόρωτη αν βάλουμε κάτι μες την πούγκα μας της τραυμαθείουμε να μιλήσουμε κάτι που μας χρειάζεται τότες ημέρες. Πάντα μας χρειάζεται ο Χριστός και πάντα έχει την έννοια μας, περιμένει μας, περιμένει, στέκει στην πόρτα μας, χτυπά, χτυπά, αλλά δεν έχουμε να πιάσει να το ανοίξουμε. Τώρα να δούμε με ίντα τρόπο να πείσουμε τον εαυτό μας ότι πρέπει να το ανοίξουμε το Χριστό. Επειδή βλέπει ο Χριστός πως ο άνθρωπος είναι πλασμένος από τη γη, έχει ανάγκη από τα γήινα. Έχει ανάγκη να φάει, να πιει, να ντυθεί, να παπουτσωθεί, να φροντίσει για τον εαυτό του, για την οικογένεια, για τα παιδιά, για τα εγγόνια. Γι' αυτό δικαιολογεί την αμέλεια του να πλησιάσει τον Χριστό και παρατείνει τον χρόνο. Παρατείνει τον χρόνο και διά μας ευκαιρίες. Ποιες είναι τούτες οι ευκαιρίες? Στη Γαλλία έχουν έναν άγαλμα μες στη μέση της, μες στην πλατεία της πόλεως της πρωτεύουσας, εκέλικο, είναι μια κοπέλα κέλικη. Γράφει πάνω της η ευκαιρία. Έχει μια ματσουά μαλλιάδα μες στο μέτωπο της και κρέμονται μπροστά της. Την ώρα που περνά από μπροστά σου, αν την αρπάξεις που τη τσούπαδαμε, κάνεις τη δική σου. Εφτάσαι γέρεξε που κοντά σου, πίσω ένα σημαλιά και έλυσα. Έπονε να μην πια. Έφυγε. Έχασες την ευκαιρία. Ωραίο παραδείγμα. Ποια είναι η ευκαιρία? Οι νοικοκυρές έσω, μαχούμαστε να μαϊρέψουμε, να πλύνουμε, να σιερώσουμε, να καθαρίσουμε. Ακάποτε όμως, όχι ότι τελειώνουν οι δουλειές, τελειώνουν οι δυνάμεις μας, καθούμαστε, να ξεκουραστούμε λίγο, να πιούμε έναν καφέ για να συνεχίσουμε. Εκείνη την ώρα είναι μια ευκαιρία για την νοικοκυρά να πιει τον καφέ της, να κάνει την προσευχή της, δεύτερος καφές, δυνάμωσε το σώμα με τον καφέ, δυνάμωσε η ψυχή με την προσευχή και ύστερα να συνεχίσει την προσευχή της. Πολλές φορές, πολλές νοικοκυρές τηλεφωνούν τη φίλη τους, τη γειτόνισσα τους, ξέρω εγώ, μια συγγένεια της, έλα να πιούμε καφέ και να τα πούμε. Άρα, δεν είναι αρκετός ο καφές, θέλει να τα πει κιόλας. Και αφού θέλει να τα πει, αντί να τηλεφωνήσει της φιλενάδας, της γειτόνισσας, της συγγένειας, να τηλεφωνήσει τον Χριστό, να τα πει με τον Χριστό, να τα πει με την Παναγία, να τα πει με τους Αγίους. Τι είναι η κουβέντα που να κάνει, τι είναι η προσευχούλα που να κάνει, είναι αθάνατη. Ο καφές είναι για το σώμα, είναι για το θενητό σώμα. Ήπιαν τον καφέ, δεν τέλειωσαν ο καφές. Η προσευχή όμως θα μείνει. Η προσευχή είναι η φίλη μας εκείνη που θα έρθει μαζί μας μετά το θάνατο μας, να είναι δίπλα μας στον Κριτή, να του πει «Κύριε, είναι φίλη μου η ψυχή τούτη. Σε παρακαλώ, εγώ είμαι η κόρη σου, είμαι η πρώτη σου κόρη, είμαι εκείνη που μου έδωσε την εξουσία να σώζω ψυχές, και σώσε την ψυχή του την που είναι φίλη. Η προσευχή μας, η φίλη μας, η θυγατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού θα μας εισάξει στο δικό της σπίτι, στον Παράδεισο. Η φίλη, δηλαδή, ενάρτησε σήμερα εσύ και αύριο να έρθω εγώ εσώ σου. Η προσευχή, δηλαδή, σήμερα θα με καλέσεις εσύ, αύριο να σε καλέσω εγώ. Το αύριο της προσευχής είναι μετά το θάνατο. Το σήμερα
είναι ο βίος μας, τούτος ο γρήγορος που περνά, πετά, τρέχει ο χρόνος, τρέχει. Δηλαδή μου είχε ονείφει μαχητές, ήταν Κυριακή, σήμερα πάλι Κυριακή. Πότε έφυγε η εβδομάδα. Τρέχει λαλό της, ακούραστα, 9 η ώρα. Εμείς, κάθε ώρα που περνά, φορτωνούμαστε και κάτι πάει στη ράση μας επιπρόσθετο. Δηλαδή, ο μικρός μεγαλώνει, γίνεται νέος, ο νέος γίνεται γέρος, ο γέρος γίνεται υπέργυρος, έτσι που για μην τα μπουκαστράς. Από την δρόμο πάνω. Πάνω. Ανοίξει μια άλλη πόρτα. Να περάσουμε, το σώμα μας έχει ημερομηνία λήξεως. Να μπει στο χώμα, να γίνει χώμα. Αλλά η ψυχή δεν πεθαίνει ποτέ. Είτε αμαρτωλή είναι, είτε δικαία είναι, η αμαρτωλή, η ψυχή είναι αθάνατη. Δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Και η αμαρτωλή ψυχή, άμα δει τα κολαστήρια, τότε μετανοεί και καταλαβαίνει σε τι κακό έπεσε, σε τι λάθος έπεσε, αλλά είναι πολύ αργά. Φωνάζουν οι αμαρτωλές ψυχές από την κόλαση της Παναγίας, Κυρία Θεοτόκε, μην μας ξεχνάς. Η Παναγία τους απαντά, δεν έχω το δικαίωμα να σας θυμούμε. Δεν μπορώ να παραβώ το θέλημα του γιού μου και ο γιός μου δεν μπορεί να παραβεί το θέλημα του πατρός μου. Ναι, ο Χριστός είπε πάνω στο σταυρό, πάτε ερμηνεύσεις αυτή την αμαρτία αυτή, διότι ούκει να συμπτυπιούσει, αλλά ο πατέρας δεν μπορεί να κάνει υπακοή του Υιού. Ο Υιός πρέπει να κάνει υπακοή του Υιού, πατέρα. Ο πατέρας έσυσε τη γη, εμούγκρισε η γη, ο Άδης εξέρασε τους νεκρούς του, ο ουρανός εσκέπασε τις ακτίνες του ήλιου, εσκοτίστηκε ο ήλιος, σελήνη εχάθηκε, τα άστρα εχάθηκαν, και γίνηκε μέρα μεσημέρα, γίνηκε μεσάνυχτα, γίνηκε μπίσσα, δεν έβλεπαν τίποτε. Η Ιησούσε του ένεσονεν τους σταυρωτές του Χριστού να τους κρατεί, έριξε τους χαμέ. Ο κόσμος έγινε άνω από κάτω και οι άγγελοι πάνω επεριμέναν το τέλος. Να δουν την Ανάσταση του Υιού του Θεού που μαζί με την Ανάσταση του Ανάστησε και όλες τις ψυχές των ανθρώπων όσες θέλω. Όσοι θέλω. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, όστις θέλει ο πίσω μου ελθεί, απαρνησάς το εαυτόν και αράζω το σταυρό αυτού και ακολουθεί το μη. Δηλαδή, ο Χριστός επιόρωσε τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Όλες τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Πιστόν απίστον. Μαύρον, άσπρον, κίτρινον. Αλλά δεν θέλουν να ακολουθήσουν τον Χριστό όλοι. Εκείνοι που θέλουν πραγματικά είναι οι χριστιανοί οι Ορθόδοξοι. Και από τους Ορθόδοξους ακόμα έχει τη μερίδα του διάβολος. Έκαμε και μασόνους, έκαμε και σατανιστές, έκαμε ποτούτους, έκαμε ποτσίνους, αλλαξοπιστήσανε, έγιναν αιρετικοί. Όμως είδες το σπίτι του γείτονα σου και κρούζει και φτιάχνει καπνός, μάζευκε τα ρούχα σου και πλάβε τα μέτρα σου να μην έρθει φωτιά στο σπίτι σου, εσύ σου. Πολλοί χριστιανοί, πολλές χριστιανικές χώρες υπάρχουν, αλλά δυστυχώς με το όνομα. Δεν πιστεύουν ορθά. Δεν πιστεύουν το Ευαγγέλιο όπως το ερμηνεύουν οι πατέρες, όπως το ερμηνεύσαν οι Απόστολοι, αλλά πιστεύουν όσα τους συμφέρει. Όσα τους συμφέρουν, καταλάβουν τα. Όσα δεν τους συμφέρουν, δεν τα καταλάβουν. Εμείς μείναμε στην ορθή πίστη του Χριστού, στην Ορθοδοξία. Και εμείς όμως, δεν μπορούμε να πούμε ότι είσαι Ορθόδοξος, πάεις κατευθείαν στον Παράδεισο. Θα κριθείς από τα έργα σου. Είσαι Ορθόδοξος με το όνομα. Είσαι και με την πράξη. Είσαι με τις πράξεις. Μόλις μας δοθεί ευκαιρία να κάνουμε την εντολή του Χριστού, να μην αμελούμε.
δόθηκε μας ευκαιρία, ένας άνθρωπος δεν έχει δουλειά. Και δίνεται του ευκαιρία να εργαστεί καμιά εβδομάδα, να βγάλει κάτι και τρέχει, να μην χάσει την ευκαιρία. Ας δεν τρέχει την εβδομάδα που να δουλέψει, κάτι να πιάει. Τρέχει. Το ίδιο να κάνουμε και για την ψυχή μας. Ευκαιρίες στέλνει μας ο Χριστός πάρα πολλές, κάθε στιγμή, κάθε ώρα. Ξεκινά ένας άνθρωπος να πάει στη δουλειά του. Μα στο δρόμο μπορεί να πεταχτεί ένα ζώο μπροστά του, μπορεί ένας μεθυσμένος να μην προσέχει και να τον χτυπήσει, μπορεί πολλά μπορεί να συμβούν στο δρόμο του. Τι είναι αυτό? Μια ευκαιρία να κάνω προσευχή πριν πιάω το τιμόνι. Και να κάνω το σταυρό μου, να επικαλεστώ τον Χριστό και ακόμα και μέσα στο αυτοκίνητο να προσεύχουμε για να με φυλάξει ο Θεός από τα σχέδια του σατανά. Ο σατανάς έχει τόσο πολύ φθόνο με τον άνθρωπο, τόση πολύ κακία για τον άνθρωπο, τόση πολύ μέρημνα, αγώνα. Μέρα νύχτα φαώνεται, τρίζει τα δόντια του, μου γκρίζει όπως το λιοντάρι και ζητά κάποιον να τον έβρει χωρίς προσευχή, να τον βασίσει στα δόντια του. Αυτή είναι η χαρά του. Η χαρά του σατανά είναι να βλέπει τον άνθρωπο να υποφέρει. Άμα δει τον άνθρωπο και υποφέρει, άμα τα καταφέρει και κάνει το για την κόλαση, χαίρεται. Μα τούτη χαρά, τούτη χαρά είναι να του μείνει και έρχεται ο Χριστός να τον τακτοποιήσει, να τον βάλει έσω του. Έστω του στην άβυσσο, στην κόλαση, στην κόλαση που έκαμε ο Θεός μόνο για λόγου του. Ευκαιρίες. Βλέπουμε τα μωρά μας να θέλουν κάτι, να ασχοληθούν με κάτι τα μωρά. Εν τους ενδιαφέρει, εν ξέρω, το μυαλό τους ενερωμένων, ενερομπούλιν, εν ξέρουν, εν σκέφτονται, μα αν έχει χρέη ο παπάς τους, μα αν έχει στενοχώριες. Μα αν έχει δουλειές η μάμμα τους, μα μεν έχει. Να αλλάξουν, να βάλουν τα καθαρά τους, τώρα η μάμμα τους θα τα πλύνει, θα τα σιδερώσει, αν διάφορο τους. Τι θέλουν τα μωρά? Θέλουν κάτι εύκολο. Όχι να σκεφτούν κάτι το δύσκολο, δεν μπορούν, γιατί είναι μωρά. Θέλουν να παίξουν. Τα παιχνίδια των μωρών, ο χρόνος που σπαταλούν στα τα παιχνίδια τα μωρά, πρέπει να είναι ελεγχόμενος από τους γονείς. Μια ευκαιρία και τούτη. Τα μωρά, αντί να παίζουν χαρτιά με το σατανά ή κάτι άλλα σατανικά πράγματα ή να βλέπουν κομπιούτερ και τηλεοράσεις του σατανά, να σκεφτεί η μάνα κάτι το θρησκευτικό. Να τους βάλει εικόνες των Αγίων. Δεν ξέρουν να διαβάσουν μωρά. Αλλά να βλέπουν τις εικόνες των Αγίων και να τους λαλεί η μάνα ιστορίες, τους βίους των Αγίων. Να βάλει τα κεράκια τους πάνω στο Ευαγγέλιο να γιάσονται. Να πας στην Καινή Διαθήκη σπίτι της, οπωσδήποτε κάθε χριστιανικό σπίτι πρέπει να έχει την Καινή Διαθήκη. Να βάλει τα χεράκια των μωρών πας στην Καινή Διαθήκη, να τους μιλάει για τον Χριστό, για την Παναγία, για τους Αγίους, να γεμίσει ο νους των μωρών Θεό, όχι σατανά. Αν ο νους των μωρών χριστοποιηθεί, δεν μπορεί να δαιμονοποιηθεί ύστερα. Δεν μπορεί ο σατανάς να τους κάνει να ξεχάσουν τα πρώτα μαθήματα που μάθα σπίτι τους και να εγκορποθεί τα του σατανά. Άδικος ο κόπος του. Αμαγκά μου ρίζες τα μωρά, ούτε αέρα στα σούζει, ούτε αέρα στα βγάλει. Άλλη ευκαιρία. Μεγαλώνουν τα μωρά, να πάω στο σχολείο και να δουν άλλα μωρά που κρατούν κάτι σατανούκια, κάτι ποτούτα, κάτι ποτσίνα του σατανά και παίζουν και κάνουν και δείχνουν και θέλουν και τούτα από τους γονιούς τους σαν τα άλλα τα μωρά. Έχει κάθε υποχρέωση η μάνα, ευκαιρία τούτη, η μάνα και ο πατέρας να υποδείξουν των μωρών, των παιδιών που έγιναν του σχολείου πια, ότι αυτά είναι για εκείνος που να πάει στην κόλαση. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε στην κόλαση, θέλουμε να πάμε στον παράδεισο. Άρα, δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τα
στα δανούθια τούτα, αλλά με τους Αγίους, με το Σταυρό, με την Παναγία, με διάφορα θρησκευτικά πράγματα. Θέλουν λούσα τα μωρά, μια εικονίτσα, κάτι, ένα σταυρουδάκι, κάτι το θρησκευτικό, ούτως ώστε η καρδίτσα του μωρού να αγιάζεται, ο νους του να αγιάζεται. Που μπορώ, άμα να αγιαστεί ο νους και η καρδιά, τότε έκαμε τα πρώτα βήματα προς τον Χριστό και ο Χριστός θα κάνει τα εκατομμύρια βήματα προς το μωρό, θα το πάρει στην αγκαλιά του και θα το οδηγήσει οπωσδήποτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα του βρει ευκαιρία και τρόπους να σωθεί. Άλλες ευκαιρίες. Πάει ο άνθρωπος στη δουλειά και στη δουλειά του βλέπει και ανθρώπους, άλλος εμμεθυσμένος, άλλος εμπελός, άλλος εκκυριαστής, άλλος αλλαξοπίστησεν, άλλος εν άθεος, άλλος έτσι, άλλος πώς. Τετάρτη και Παρασκευή και Σαρακοστές, κρατεί τα κρέατα, κρατούν τα κρέατα. Ρε μάντρο είσαι εσύ, έλα ρε να φάεις και να πεθάνεις. Εγώ έφαγα και έφερα και μαζί μου τα φαγιά μου, είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Σαρακοστή, εν Τετάρτη, εν Παρασκευή, έχω το φαΐν της Τετάρτης και της Παρασκευής. Έχω το φαΐν της Σαρακοστής. Εγώ εμπλάχτομαι με έναν τούτα πράγματα που τρώτε εσείς. Θα ομολογήσει τον Χριστό. Ευκαιρία να ομολογήσει τον Χριστό, να ομολογήσει την πίστη του, για να τον ομολογήσει και ο Χριστός ύστερα, που να τον χρειάζεται τον Χριστό. Ευκαιρίες, πολλές ευκαιρίες μας δίνει ο Χριστός. Πάει η κορούα να σπουδάσει, πάει στο γυμνάσιο. Έχει άλλες κορούες, κόρη μου αν είσαι στο φίλο σου, μα είσαι καθυστερημένη, μα είσαι έτσι άλλος πώς. Όχι, δεν είμαι καθυστερημένη, αλλά ακολουθώ τις Αγίες της Εκκλησίας μας. Οι Αγίες της Εκκλησίας μας που τις τιμούμε και γιορτάζουμε τις, έδειξαν μας δρόμο. Μες στις πατημασιές τους πρέπει να πατούμε. Εφόσον πιστεύουμε στον Χριστό, είμαστε χριστιανοί ορθοδοξοί, πρέπει να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Ο Θεός δεν θέλει να έχουμε σχέσεις κορίτσια αγόρια. Έντα ο Θεός θέλει να κάνουμε οικογένεια. Ναι, ο Θεός ευλόγησε την οικογένεια όταν θα έρθει η ώρα της κοπέλας να παντρευτεί, τότε να γνωρίσει το παιδί που να πιάσει και να μείνει αγρίος στον κάμπο. Αν πάρει το στεφάνι ύστερα, είναι ευλογημένος ο γάμος και τα μωρά τους θα είναι καλά. Δεν θα είναι άρρωστα και κάθε λίγο να λαλούν οι γιατροί, το μωρό σου είναι μογκολικό, το μωρό σου είναι άρρωστο, το μωρό σου είναι άτσι, άλλος πώς. Και παγουρίζουν και κλέσουν και έρχονται εδώ κάτω και να μπορούν να κάνουμε. Μα γιατί να είναι άρρωστο, είχε σχέσεις με αγόρι πριν να παντρευτείς, πριν να καρτοκείς, ναι. Να μου να σου κάνω τώρα εγώ. Θα κάνουμε προσευχή και αν μας ακούσει ο Θεός θα ακούσε μας, δεν μου να σου κάνω. Με το δίκαιο του ο Θεός, έχει τον λόγο του ο Θεός. Εσύ είσαι ένα πλάσμα αδύνατο και δεν φοβάσαι ένα Θεό παντοδύναμο και κάνεις τα κέφια σου. Εν του ακούς. Γυρίζεις του την πλάτη σου και κάνεις εκείνα που θέλεις. Ο Θεός δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αυτά που θέλει. Ο Θεός έχει το δικαίωμα να κάνει αυτά που θέλει. Όταν ο Θεός μιλά συνέχεια και εμείς συνέχεια ρίχνουμε τα της πλάτης μας και λαλούμε εν μας κοφτεί, έτσι τα λαλούσιν τούτοι, εν των παπάων, εν των κουτσακάρων, εν των καλογέρων, εν των ξέρω εγώ. Ο κόσμος είναι έτσι τώρα, ο κόσμος άλλαξε. Ο κόσμος άλλαξε, ναι, ο καθένας θα πληρώσει για τον εαυτόν του όμως. Όταν ο Χριστός σου πει να πάσει στην κόλαση, νέχτα, θα έρθει ο κόσμος να σε βγάλει από την κόλαση. Ο κόσμος θα σου γυρίσει την πλάτη του και να γελάσει. Θα πει, α, εμέ μου ακούεις.
Μα η μόδα είναι του σατανά. Εμείς έχουμε πρότυπο μας το Χριστό. Πρότυπο μας την Αγία Γραφή. Πρότυπο μας τους Αποστόλους. Πώς ήταν οι Απόστολοι, πώς ζούσαν οι πρώτοι Χριστιανοί, πώς ζήσαν οι Άγιοι που είναι τώρα στον ουρανό και αγωνιούν να μας δουν και μας μέσα στην αγκαλιά του Θεού, μέσα στα κάλλη του Παραδείσου, αγωνιούν, κλαίσουν, παρακαλούν, προσεύχονται και περιμένουν με αγωνία να μας δουν, να σιγουράρουν ότι κρατούμε τον δρόμο του ουρανού και θα πάμε μια ημέρα κοντά τους να απολαύσουμε τα κάλλη του Παραδείσου. Να προσέξουμε τις ευκαιρίες. Κοπέλες με τις δικές τους ευκαιρίες και αν βρεθεί καμιά φίλη να παρασύρει, εσύ η δυνατή έχεις τη δύναμη, ο Χριστός εμπαντοδύναμος έχει τη δύναμη να σου δώσει τη δύναμη διά της προσευχής να τραβήξεις την κορούα εκείνη που μπλέχτηκε μπα στην παλούρα, να τις ξεμπλέξεις τα φορέματα της πριν να σχιστούν ουλά, όσα μείνουν καιρά, να τη φέρεις κοντά σου να σώσεις την ψυχούλα της. Και θα έχεις μισθόν στον ουρανό εκατονταπλάσιο. Καλή ώρα της εκείνης της κοπέλας, εκείνου του ανθρώπου που μπορεί να σώσει κάποιον άλλο, κάποιον άλλη ψυχή. Καλή ώρα του. Έχει πολύ μισθό στον ουρανό. Ο Χριστός είναι πάντα κοντά μας, το μάτι του είναι καρφωμένο πάνω μας και περιμένει μας από στιγμή σε στιγμή να του ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας. Χτυπά. Κάποτε μια κορούα είδε κάποιον που χτύπαν την πόρτα τους, πόξο, τον είδε που τον τζάμι. Εφώναξε της μάμας της, «Μάμα, τυπούν την πόρτα». «Εντάξει αγαπη μου, άφησε τον να χτυπά. Έχω δουλειά τώρα, άφησε με». «Μάμα, έχει πολλή ώρα που χτυπά ο άνθρωπος». «Άφησε με αγαπη μου, έχω δουλειά». «Μάμα, από το πρωί που χτυπά, τώρα είναι μεσημέρι». «Αγαπη μου, έχω δουλειά σου λέω». «Α, λαλή κορού, γι' αυτόν δεν ανοίγουν οι μητέρες του Χριστού, επειδή έχουν δουλειές». Α, ώστε είναι οι δουλειές που χωρίζουν τους γονιούς από τον Χριστό. Άρα, πρέπει να μεθοδευτούμε τρόπους συναντήσεως μας με τον Χριστό. Να κόψουμε τις δουλειές στο μέσο, να ανοίξουμε την πόρτα του Χριστού. Ο Χριστός λέει «έστικα επί τη θύρα και κρούω». Συνέχεια κρούω. Δηλαδή χτυπώ την πόρτα συνέχεια της καρδιάς. Και περιμένω να μου ανοίξει. Όποια καρδιά μου ανοίξει, αμέσως θα μπούμε μέσα και η καρδιά εκείνη και την καρδιά εκείνη θα τη γεμίσω χαρά και ευτυχία. Και εν τον είναι αιώνη και εν τον μελώτη. Ποιος από εμάς έγκανε τον κουφόν άμα χτυπά ο Χριστός? Όλοι μας κάνουμε τον κουφόν. Γιατί έχουμε δουλειές. Δουλειές, δουλειές, ατέλειωτες δουλειές και τίποτε δεν τελειώνει. Καμιά δουλειά δεν τελειώνει. Ανοίγουμε άλλες δουλειές, τελειώνει μια, ανοίγουμε άλλη. Οι νοικοκυρές μαγειρεύουν τώρα, πρέπει να μαγειρεύσουν και ύστερα και αύριο και μεθαύριο και ούτω καθεξής. Οι άντρες δουλέψαν, ήταν κουρασμένοι, είμαι κουρασμένο να ξεκουραστώ. Μα αύριο πάλι δουλειά και πάλι κουρασμένο και πάλι κουρασμένο και πάλι δουλειά και πάλι κουρασί. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια ευκαιρία, ευκαιρία ακόμα και στη δουλειά μας. Τα χέρια εργάζονται, ο νους έχει την δύναμη να σκεφτεί τον Χριστό και να πει και ο λόγια του Χριστού, είτε γραμματικός, είτε χτίστης, είτε οτιδήποτε είναι, έχει την ευκαιρία 10 λεπτά, 5 λεπτά, 10 λεπτά να προσευχηθεί. Άμα θέλει να πάει στο αποχωρητήριο, δεν μπορεί να πει έχω δουλειά, δεν πάω. Να σπάσει. Πρέπει να πάει. Και η ψυχή, άμα έχει ανάγκη, πρέπει να τις ακούσουμε. Διότι σπάζει η ψυχή, άμα δεν της κάνουμε προσευχή κάθε μέρα. Έχει ανάγκη η ψυχή. Πρέπει να κάνουμε προσευχή. Προσευχή.
όσο μπορούμε πιο σύντομα να κάνουμε προσευχή. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μπούκομα, το σώμα θέλει κάθε λίγο να συμπίσει κάτι. Έφανε χόρτα σε στραπουλίο, λέει, να κοφρούτον τα ευλογημένα, ένα νερό, ένα ποτήρι νερό να δροσιστώ, και η ψυχή τα ίδια είναι, το ίδιο είναι. Θέλει κάθε λίγο, λίγο προσευχή. Ο Αρχάγγελος Ραφαήλ, με το τάγμα του ολόκληρο, είναι έτοιμο, τα μάτια τους είναι δοσμένα στο στόμα μας, να ακούσουν δυο λόγια προσευχής, να τα πάρουν αμέσως στον πλάστη τους, στον δημιουργό τους, τον Κύριο, να τον εφράνουν. Είναι το κάτι άλλον, είναι το δώρο που παίρνουν οι άγγελοι του Χριστού για να ευχαριστηθεί, να χαρεί ο Χριστός, να τον παρηγορήσουν από τα δεινά της ανθρωπότητος, από τις αμαρτίες, ακολασίες, όσα βλέπουν τα μάτια του και όσα βλέπει ο νους του, είναι όλα για κλάματα και για πίκρες. Και περιμένουν οι άγγελοι από εμάς τους Ορθόδοξους και ολόγια προσευχής για να χαροποιήσουν τον Κύριο. Και έχουμε τέτοιο δικαίωμα να μιλούμε με τον Βασιλιά του ουρανού και της γης, τον Παντοδύναμο, τον Παντοκράτορα, τον Τρισεκατομμυριούχο, τον Πάμπλουτο, τον Δημιουργό του Σύμπαντος και του Πλούτου και της Χαράς και της Ευτυχίας, τον Δημιουργό της Ψυχής και του Σώματος, τον Δημιουργό του Παραδείσου και της Κολάσεως. Έχουμε το δικαίωμα να του μιλούμε και εν το μιλούμε, εντολμούμε, βαρκούμαστε, αμελούμε. Εν μεγάλο το σφάλμα μας, μεγάλη αμαρτία μας, μεγάλη ζημιά της πούγκας μας και της ψυχής μας, μεγάλη ζημιά μας, ζημιά και στο σώμα, ζημιά και στη ψυχή. Γιατί εκείνος που τάσει καλά με τον Θεό έχει ωφέλη και για το σώμα και για την ψυχή. Ουδέποτε ακούστηκε αποκτήσει ως κόσμο να πεθάνει από την πείνα κάποιος που αγαπούσε τον Χριστό και προσεύχε του. Αποκλείεται ένας άνθρωπος χριστιανός πιστός του Θεού να πεθάνει από την πείνα. Υπήρχαν ασκητές μέσα στα μαύρα όρη, βαθιά στην έρημο, που δεν μπορούσε το χειμώνα, ήταν πιο μέτρα το χιόνι. Δεν μπορούσε κανένα να περάσει που είχε πάρει ένα μπαξιμάτι ή ένα κομπάτι ψωμί, και πήγαινε ένα άγγελος εντυμένος σε καλόγερο και άλλος άγγελος δίθεν καμήλα, φορτωμένος τρόφιμα, την πόρτα τους, ασκητές, εκτύπαν την πόρτα, αν είναι ο ασκητής, αδερφέ, μα πώς ήρθες, πώς μπορείς να ήρθες με τόσο χιόνι, με τόσο καταιγίδα, τόσο αέρα, τόσο κακό. Τυχαίνει και παίρνουν που τα είχαμε, για άλλο να ασκητήν, αλλά η καμήλα μου τράβησε τα μέσα στην πόρτα σου. Και φαίνεται, θέλει ο Θεός να σου τα κατεβάσω τα μη, ή να σου τα κατεβάσω. Χαρά του ο ασκητής, εκατέβαζε, γέμιζε τη σπηλιά του, λαλή του ξένου του μοναχού. Αδερφή, λαλή του ματούτα, να περάσω και ο χρόνια, όχι μόνο το χειμώνα. Θα έτα λαλή του και ο Θεός έχει πολλά, σου πέψει άλλα. Ύστερα, κοίνε υπόξω από την πόρτα να δει, δεν ήταν όσο παπάτησε μπαστόν το χιόνι, είναι η καμήλα, και είναι γλίστρα, και τούτος, ήταν όσο ήρθε, και τόση βροχή, σιωμόνερα που πέφτουσε, ήταν όσο ήρθε και είχε μια σταγόνα νερό πάνω του, και είναι έξω εθένεσαι τίποτε, με καμήλα, με πακιές, ήταν άγγελος Κυρίου. Έτσι ξέρει ο Θεός να φροντίζει τους αγαπημένους του. Ο Θεός είναι πανταχού παρό. Είτε είναι νύχτα, είτε είμαστε εγκλειδωμένοι στα δωμάτια μας με 40 περάντια, με 40 κλειδιά, είτε δεν έχουμε ούτε κερί ούτε καντήλι, φως, ο Θεός είναι κοντά μας, μας βλέπει καθαρά και ακούει το στεναγμό μας και σκουπίζει τα δακρυά μας και ανταποκρίνεται αμέσως, όχι έμμεσα, αμέσα. Ανταποκρίνεται άμεσα
σε όλες τις ανάγκες μας. Αρκεί εμείς να μην χάνουμε ευκαιρία κάθε λεπτό να θυμούμαστε τον Χριστό, να προσευχόμαστε, να του λαλούμε και ρόλια με την καρδιά μας, αν ήταν και να ξέρουμε τους ψαλμούς του Δαβίδ Πόξο, αν και να ξέρουμε τις προσευχές σου λες της Εκκλησίας Πόξο. Και ο λόγια της καρδιάς μας, με την καρδιά μας να ακούμε τον Χριστού, και ο ρεστής πας στο σταυρό, δεν ήταν θεολόγος, ούτε έξερε και τίποτε να τα... ούτε άνοιξε ποτέ το Αγία Γραφή και έξερε να που είπε ο Μωυσής ήταν που έλειπε. Απλώς και ειδωλολάτρης άνθρωπος, απλώς είπε και ο λόγια της καρδιάς του. Μνήστητη μου, θυμίσω με Κύριε, εσύ πιστεύω είσαι βασιλιάς και που να πάρεις να κάτσεις τη βασιλιά σου, θυμίσω με και εμένα. Και πότε είσαι να τον να είσαι χρόνο ο ληστής, αν το πάρουμε με τη λογική μας ότι έθελε υλικά πράγματα, να τον θυμηθεί, να του δώσει υλικά πράγματα, αφού ήταν η τελευταία του μέρα και επέθαινε πάνω στο σταυρό. Και ο Χριστός ήταν πάνω στο σταυρό, επέθαιναν και δυο. Άρα, μνήστητε μου Κύριε τη βασιλεία σου, όταν είπε ο ληστής, θεολόγησε, δηλαδή, εσύ είσαι Θεός, δεν θα πεθάνεις. Εγώ όμως θα πεθάνω. Εσύ που δεν θα πεθάνεις που είσαι Θεός, βασιλιάς και Θεός, θυμίσου με εμένα που να πεθάνω και ύστερα, αν είσαι άλλη ζωή, σώσε με, βοήθησε με. Και αμέσως απάντησε ο Χριστός, αμέσως. Εν του είπε εσύ είσαι δολολάτρης, μια ζωή βλαστήμα, σε κακουπία, σε έκαμενες έδειχνες και τώρα να σε πάρω μαζί μου να σε βοηθήσω, όχι σε βοηθώ. Όχι, δεν είπε έτσι, αλλά του, αληθινά σου λέγω, αμήν λέγω εσύ, αληθινά σου λέγω, σήμερα, όχι αύριο, σήμερα με τεμού έσαι το παραδείσο. Την ίδια ημέρα, μόλις έφυγε η ψυχούλα του ληστή, ευρέθηκε στον παράδεισο. Και οι άγγελοι εδιερωτηθήκαν, ποιος είναι τούτος ο άνθρωπος που έρχεται με τόσο δύναμη? Ο Κύριος δεν είναι. Είναι άνθρωπος, τριτός, αμαρτωλός άνθρωπος. Τα χέρια του είναι γεμάτα αίματα. Πού πάει τούτος με τόση δύναμη? Κι αρνεί τον παράδεισο και μπαίνει μέσα. Πρώτος ο ληστής εκατοίκησε μέσα στον παράδεισο. Και μετά ο Χριστός άρπαξε τους προφήτες, τους προπάτορες, άδειασε τον Άδη και πήρε τους ούλους στον παράδεισο. Πρώτος ο ληστής που δεν έξερε θεολογία, που δεν έξερε την Αγία Γραφή, που δεν έθιαβασε ποτέ του, που δεν άκουσε λόγο Θεού ποτέ του, αλλά είδεν τον Θεολόγο. Δεν άκουσε λόγο, αλλά είδεν τον Θεολόγο απέναντι του πάνω στο σταυρό και μαζί με τον Χριστό είπε δυο κουβέντες. Μνήστητη μου Κύριε όταν έρθεις σε τη βασιλεία σου. Και ο Χριστός του είπε να μην λέγωσαι σήμερα με τεμού έσαι το παραδείσο και σώθηκε. Και εμείς να μεν αμελούμε έστω και δικαιολογιά με την καρδιά μας όμως να εννοούμε τι λέμε του Χριστού. Όχι βοήθα μου να κάνω τη δουλειά μου τούτη και άμα την τελειώσε τη δουλειά μου να σου πω να ευχαριστώ και τελειώσε. Όχι. Βοήθα με Κύριε σε παρακαλώ και εγώ θα προσπαθήσω με όλη μου τη δύναμη να εργάζομαι τις εντολές σου. Όση δύναμη μου δώσεις, θα τη ξοδέψω στην τήρηση των Αγίων σου εντολών. Εντολέ αυτού βαρύ έουκηση, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Το να αγαπάτε αλλήλους δεν είναι βαρετή εντολή. Το να μισάτε αλλήλους είναι βαρετή. Το αγαπάτε αλλήλους δεν είναι βαρετή. Είναι εύκολη, χαρούμενη, ευτυχισμένη αρετή. Ευλογημένη αρετή, προσευχή στο Χριστό με την καρδιά μας κάθε ευκαιρία, κάθε στιγμή που θα μπορέσουμε, που θα μας δοθεί ευκαιρία είτε να μείνουμε μόνοι μας είτε με παρέα που είτε έχετε ανάγκη μας, είτε δεν έχετε ανάγκη μας, είναι οδηγημένοι οι φίλοι, ο φίλος,
προς τον Χριστό, να προσπαθήσουμε να τον κάνουμε και τον φίλο και τη φίλη πραγματικούς φίλους προς τον Χριστό, να σώσουμε και την δική τους ψυχή και την δική μας ψυχή, και τότε θα κάνουμε και τον Χριστό που θα χαρεί λίγο και να μας χαρίσει και εκείνος παράταση χρόνου. Να δω και του Αντίχριστου Βιτσά να μην έρθει στην Κύπρο. Να μας γλιτώσει ο Θεός που τα δεινά, τα πολλά που ακούσαμε και ακούμε, ότι θα βρουν τον κόσμο, θα τα βρει ο κόσμος μπροστά του. Εύχομαι με όλη μου την ψυχή να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που να μας δώσει ο Κύριος, να ακολουθήσουμε πιστά τις οδηγίες του Κυρίου, να γίνουμε οι φίλοι του, οι αγαπημένοι του και οι κληρονόμοι του, οι συγκληρονόμοι του στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.